των ελληνικών χρονίων, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την ελληνική γλώσσα, παρουσιάζει το σπονδυλωτό θεατρικό δρόμενο του Γένους Μασταφρένου, το οποίο βασίζεται σε αυθεντικά κείμενα της περίοδου από την άλωση έως την έναρξη της Επαναστάσεως. Μαστιχοχώρων της Κίου, ο οποίος αποτελείται από 21 χωρία. Γι' αυτό, την ανουρίζουσα μάνα, ρωτήστε ευχή δίδει στο τέκνο της, να έχει τύχη και φώτιση, να μάθει γράμματα και φρόνιμο να γίνει, για να κερδίσει χρήματα και να συστήσει 21 σχολεία, ένα για κάθε χωρίο. Προς τον παιδαγωγό των παιδιών του Θωμά Παλαιολόγου, τελευταίο δεσπότη της Πελοποννήσου, ο οποίος, ύστερα από την κατάληψη του Μωριά από τους Τούρκους, κατέφυγε στη Ρώμη. Ο Βυσσαρίων χρησιμοποιεί τη λαϊκή γλώσσα της εποχής του. Ακούστε παιδιά τι μας γράφει ο Βυσσαρίων. Και το βάδισμά τους να είναι σεμνών και τίμιων. Η ομιλία τους χρησιμοτάτη και η φωνή τους να είναι μετρία και ήρεμος. Το βλέμμα τους προσεκτικών, να μηδέν χάσχουν ένθεν κακήθεν. Να μην είναι αλαζονικοί, ας είναι ταπεινοί και ήρεμοι. Και να μηδέν ενθυμούνται ότι είναι βασιλέως απόγονοι, αμίας ενθυμούνται ότι είναι διωγμένοι από τον τόπο τους. Ορφανοί, ξένοι, ολόπτωχοι, ότι είναι χρία να ζουν από ξένα χέρια και ότι αν δεν έχω συναρετή, αν δεν είναι φρόνιμοι, αν δεν είναι ταπεινοί, αν δεν τιμώσει πάντας, ουδέ τους θέλουν τιμήσει οι άλλοι. Αν μη θέλουν, τους αποστρέφεστε πάντας. Η ευγένεια χωρίς αρετής δεν είναι τίποτες. Το τραγούδι του Διγενή ανήκει στα τραγούδια των Ανδριωμένων, όπως τα αποκαλούσε ο λαός. Στον κάμπο ξαπλωμένο, βογκάει τρέχουν τα βουλιά,
Βογάει τρέμουνε κάτι. Σαν τι να σύμφρεδι γιατί και θέλει να πεθάνεις. Φίλοι καλωσορίσατε, φίλοι και αγαπημένοι. Εσείς χάσατε, καθίσατε και εγώ σας αφηγέμαι. Τη σαραβίνα στα βουνά, τη σύρα στα λαγκάδια που τη δυο δεν περπατούν. Την τρίτη δεν κουβετιάζουν. Παρά 50% και πάλι εφοβονεύω. Κι εγώ μονάχος πέρασα, πεζός τερματωμένος. Με τετραπίτα μου σπαθί και τρεις οργές κοντάρι. Και τώρα βλέπω έναν ξυπόλυτο και λαμπροφορεμένο. Που έχει τουρίσου τα πλουμιά, τις αστραπεί στα μάτια. Με κράτη να παλέψω με σε μαρμαρένια λόγια και όποιος κερδίσει από τη δυο να παίρνει την πτυχή του. Και πήγαν και παλέψανε στα μαρμαρένια λόγια και όποιος χτυπάει ο διγερής στο αίμα βλάκι κάνει και όποιος χτυπάει ο χαροντάς στο αίμα γράφω. Ο διγερής ψυχομαχή τη γη στον νεφρό μάζει, πρωτάκια στράφει ο ουρανός και σκέτο πάνω κόσμος και ο κάτω κόσμος άνοιξε και γκρίζουν τα θεμέλια και η πλάκα των αναπηριά πώς θα τον εσκεπάσει, πώς θα σκεπάσει τον αετό τη γη στον αντιωμένο σπίτι δεν τον εσκέπαζε, σπίτιο δεν τον εχώρη τα όρυτα διασκέλιζε. Η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου, ανώνυμος συγγραφέας. Είναι η τελευταία πεζή διασκευή, δημοτικότερο στέλνος και τη γλώσσα, που κυκλοφορούσε σε φθηνές λαϊκές εκδόσεις από το 1680 περίπου έως τις μέρες μας και έγινε εξαιρετικά αγαπητό λαϊκό ανάγνωσμα. Περιέχει τις πιο περίεργες και θαυμαστές διηγήσεις γύρω από τη μορφή του Μακεδόνα βασιλιά, που τα κατορθώματά του πέρασαν στη σφαίρα της λαϊκής μυθολογίας. Τι ιστορία θέλετε να σας διηγηθώ? Τον Μέγα Αλέξανδρο. Η φυλάδα του Μέγα Αλέξανδρο περί του νησίου των Μακάρων και είδε ένα νησί μέσα στην θάλασσα και πρόσταξε τους μαστόρους και έκαναν μονόξυλα και εισέβησαν στο νησί και ήλθαν οι άνθρωποι του νησιού και τον επροσκύνησαν και τον εφήμισαν και είπαν «Πολλά τα έτη του Αλεξάνδρου, βασιλέως όλου του κόσμου, τι θες προς εμάς, Αλέξανδρε?» Αλέξανδρος είπε τους «Τίποτε από εσάς δεν θέλω, μόνο να ειδώ τον τόπον ήλθα εδώ. Θέλω να μου δείξετε πώς ξέρετε το όνομά μου, όπου ποτέ δεν με είδατε, και πώς συντυχαίνετε ρωμαϊκά, όπου είστε εδώ, εις των ξένων τόπων». Στα 1534, στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα, η 14χρονη Ρεβούλα, Παρασκευή, Βενιζέλου, μια πανέμορφη ερχοντοπούλα, παντρεύεται παρά τη θέλησή της, τον κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερό του, Ανδρέα Χιλά, και στα 17 της χειρεύει. Η πολύφερνη νύμφη θα αφιερώσει τη ζωή και την περιουσία της στον φιλάνθρωπο αγώνα. Μετατρέπει τον αίσκο του Ελιά Ανδρέα σε κοινόβιο και ως μοναχή φιλοθέη πλέον, ήθλησε διαγάπην, ιδρύοντας σχολεία, χειροτεχνικά και βιοτεχνικά εργαστήρια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, ορφανοτροφία. Περιθάλπισε γυναίκες από τα χαρέμια, κυνηγημένες, Αιγίους, Ελληνίδες και Τουρκάλες. Στις επιθέσεις και τις λαϊλασίες των Τούρκων, προσπαθεί με χρήματα να σώσει το μοναστήρι και τις μοναχές. Γράφει προς την Ενετική Γερουσία στα 1583 στη γλώσσα της εποχής. Έκκλησης προς την Γερουσίαν των Ενετών. Εκλαμπρότατη, υψηλότατη, δικαιότατη, φρονιμότατη, ελεημονότατη και υπέρτιμη αφεντία της Βενετίας. Μετάνιαν δουλική να πονέμω της λαμπροτάτης σας αφεντίας εγώ, η ταπεινή σας δούλη φιλοθέη μοναχή, συμπαντήτω ημών ποιμνίο.
Γνωστόν έστω της αφεντίας σας ότι επίησα μοναστήριον του Αγίου Αποστόλου και Πανεφήμου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, συν δύο μετόχια εν τες Αθήνες και εσύναξα παρθένες των αριθμών 150, αστρέφω κανονικός και πορεύονται κοινοβιακός, και περαζούμενων καιρών μας εσυκοφάντησαν οι αγαρινοί δια την ελευθερία των εχμαλώτων χριστιανών όπου έτεθαν εις τας χείρας μας, και δια την εσαγαρινές όπου ευρέθησαν εις τη μονή πιστεύοντας το Χριστό και έγιναν και μοναχέ. Και έγνωσαν πάντα ταύτα οι αγαρινοί και ευούλων το απολέσε το μοναστήριον και τας παρθένας λαβήνει στην εξουσία τους. Γνούς δε εγώ η δούλη της αφεντίας σας των ανήμερων και άγριων θυμών όπου είχαν προς ημάς, και δια να μην χαλάσουν την μονή και να μην αφήσω τόσες ψυχές και πέσουν εις χείρας ανώμων και απολεσθούν, έμεινα χρεώς της άσπρα 1060, και των περαζούμενων μήναν Αύγουστον ήρθαν οι αγαρινοί και έψαξαν τις μονές και ήβραν σκλάβων του Φλαπουριάρη, όπου τον είχαμεν εις φύλαξεν δια την ελευθερία του, και τρεις Τούρκισσες, όπου ήταν καλόγριες και κατά της ώρας με έλαβαν εις τας χείρας τους και με έβαναν εις το γουλάν εις μεγάλην φύλαξην, και τες μονές εδιαγουμίσανε και οι επίλοιπες ευρίσκονται μετά τα συνοδεία ημών και καθεκά στην ώραν με έδιδαν μαρτύριον, να γένω Τούρκισσα, εγώ τε και οι αδελφές, ή να με καύσουν. Εγώ δε, η ευτελής δούλη της αφεντίας σας, ενθυμώντας πού να αφήσω τόσες ψυχές ορφανές να πέσουν εις χείρας απίστων, όπου δεν έχουν καμίαν ελπίδα, μόνον εις το Θεόν και στην αφεντία σας, και παραμικρόν εις ημάς, εβάλαμεν τα σκεύη της εκκλησίας και πάντα τα υπάρχοντα του μοναστηρίου αμανατέ, και συνάξαμεν άσπρα 1080, και δώσαμεν του κατή και του Φλαμπουριάρη και των επιλείπων Τουρκών, για να μην γενώσει κλέτη. Και έτσι, με του Θεού την δύναμη, ευοηθηθήκαμεν και γλιτώσαμεν από τα σχήρας τους. Μόνον πως στεκόμαστε σε φύλαξην με εγγύηση, ώστε να δοθούν τα άσπρα του πρώτου χρέους και τούτες οι 80.000. Εγρικώντας δε τες πολλές και αρρύθμιτες μεγάλες ελεημοσύνες άπειοι η αφεντία σας καθεκά στην ώρα, και μη δυνάμενε αν ήμπορε μοναχέ εκβαλήν το μεγάλο και πολύ χρέος, το πρώτον και τούτο της μεγάλης ανάγκης όπου μας επλάκωσεν, εκλέξαμε τον οσιότατον Σεραφείμ επίτροπον ειδικών μας και στέλωμεν αυτόν, συν τη συνοδεία αυτού προς ημάς, τους ελεήμονας αφέντες και ευσεβείς χριστιανούς, όπως να μας ελεημονήσετε να ευγούμεν από του μεγάλου και ανόλπιδου χρέους, όπου δεν έχομεν υπτωχή άλλου ελπίδα, μόνον εις το Θεόν και στην αφεντία σας. Να μας ελυτρώσετε από τους διαβόλους και δεν πέσουν τόσες ψυχές εις τας χείρας τους και κολλαστούν. Εμείς δε των άξιων μισθών λάβετε παρά Θεού και τι των πρέων γίν κληρονομήσετε. Καθώς και ο Δαβίδ λέγει, δίκαιοι δε κληρονομήσους η γήν και κατασκηνώσους εμείς τον αιώνα αιώνος επ' αυτής. Και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστούς εν της μακαρισμής, μακάρι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται. Τον δε πρωτόκλητον και μέγαν Απόστολον Ανδρέαν, διαπαντός βοηθών έχετε, και παρημών των ευτελών μνημόσυνων δίνεκες, εωσού η μονή ίστανται και γέννητε νέοι κτήτορες. Η κατά πάντα δούλη της λαμπροτάτησης αφεντίας φιλοθέη μοναχή και η λυπή αδελφό της. 1583 Φεβρουαρίου 22. Γράφτηκε περί το 1650, στα χρόνια του Κρητικού Πολέμου, στο τέλος της Κρητικής Ακμής. Ο Βικίτης Κορνάρος ιστορεί μέσα σε 10.000 περίπου ζευγαρωτούς πολιτικούς στίχους τον έρωτο του Ερωτόκριτου και τους αρετούσες. Ο λαός έβαλε το ποίημα αυτό πρώτο μέσα στους θησαυρούς της ελληνικής κληρονομιάς. Το απομνημόνευσε, το τραγούδισε στις λαϊκές γιορτές, το παρενέβαλε σε παραστάσεις, το ζωγράφισε. Τα γυρίσματα, ανεβοκατεβαίνουν και του τροχού.
όπλη για φιλιά. Καρδιά να σε τελειώνει, πάντα στα μάτια και φιλιά. Όπου να μην κοβώ, γιατί όποιος τσίχος πιβουλιά τον πόθο του ξεβρέχει, ή στην αρχή αβασανιστεί, καλό το τέλος έχει. Αποφταστείτε το λοιπόν, κι ας πιάνω που έχει γνώση, για να κατέχει αλληγουλή και απόκριση να δώσει. Στους περασόμενους καιρούς που οι Έλληνες ορίζαν, κι όπου δεν έχει πίστη, δώστε μέλη ομιδέριζα. Τότε στην αγάπη μυστική, στον κόσμο εφαμερώθη, και γράφει μέσα στην καρδιά, ουδέποτε τσιλιώθη. Και με τιμή ίσα δυο κορμιά, στο πόθο το καμίνι, και κάνουμε πολλά ακριβώς έτσι και τους εκείνη. Στην Αθήνα που ήταν συνάφηση συμβρώσεις και τα φρονή της αρετής και ο ποταμός της γνώσης. Ο Κοσμάς ο Ιταλός, ο Πατροκοσμάς, από τα 1759 που εγκατέλειψε το μοναστήρι στο Άγιον Όρος μέχρι και τον μαρτυρικό του θάνατο, στα 1779 όργωσε με εντολή του πατριά Σεραφείμ τη βορειοδυτική Ελλάδα και την Ήπειρο και έσπηρε στις ψυχές των Αργιάδων την πίστη και την ελπίδα για το ποθούμενο, την ανάσταση του γένους. Έκτισε 200 σχολεία και όσοι τον είδαν και τον άκουσαν μνημόνευαν τις διδαχές του. Φίλοι, θυμάστε τις διδαχές του Πατροκοσμά? Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να μαθαίνουν ελληνικά, διότι και η εκκλησία μας είναι στην ελληνική και το γένος μας είναι ελληνικό. Και αν δεν σπουδάσεις ελληνικά, αδελφέ μου, δεν μπορείς να καταλάβεις εκείνο που ομολογεί η εκκλησία μας. Καλύτερα, αδελφέ μου, να έχεις ελληνικό σχολείο στην χώρα σου, παρά να έχεις βρύσεις και ποτάμι. Όποιος χριστιανός άντρας και γυναίκα υπόσχεται μέσα στο σπίτι του να μην κουβεντιάζει αρβανίτικα, να σηκωθεί επάνω να μου το πει. Κι εγώ να πάρω όλα του τα αμαρτήματα στο λαιμό μου από τον καιρό που γεννήθη ως τώρα. Και να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον συγχωρήσουν και να λάβει μία συγχώρεση, όπου αν έδινε χιλιάδες σπουδιά δεν την μετάβρισκε. Κωνσταντίνος Οικονόμου, Τσαριτσάνη της Ελασσόνας, Θεσσαλία, στις 27 Αυγούστου του 1780 με 1857. Κληρικός, θεολόγος, ρήτορας και πατριώτης του γένους. Σε μια εποχή όπου προκρατούσε η αμάθεια του κλήρου και του λαού, σε γενική παιδεία και σε εκκλησιαστικά ζητήματα, ο Κωνσταντίνος, με τη μόρφωσή του, με την πληθωρική και λαμπερή προσωπικότητά του, με τις ικανότητές του, με τη βαθιά ορθόδοξη πίστη του και την αγάπη του για την Ελλάδα και τον άνθρωπο, χαρακτήρισε την εποχή του και άφησε τη σφραγίδα του στην εκπαίδευση, στη λειτουργία της Ελλαδικής Εκκλησίας και στη σχέση της με το κράτος και τις άλλες εκκλησίες. Η Πατρίς είναι η πολυσέβαστος μύτηρ του λογικού ανθρώπου, η ευεργετικότατη τροφός αυτού και διδάσκαλος, το ιερότα των στάδιων, εις το οποίο κατέβην πρώτον να γυμνασεί τους αγώνας της φιλαδελφίας και της φιλανθρωπίας. Έλληνες χριστιανοί, συλλογιστείτε εις ποιαν γίνε γεννήθημεν και ποιαν της είναι κατά το παρόν η κατάσταση αυτής. Η Πατρίς της Ορθοδοξίας και της Σοφίας και της Ανδρείας και της Αρετής, αφού τόσου τους χρόνους ευασανίσθην υπό το σιδηρούν σκήτρων της ασεβίας, αντιπαλέν σήμερον προς τα σφάλαγγας του θανάτου. Η εκλεκτή της Εκκλησίας Ιη μονομαχούσει προς τα λυσόντα τέκνα της Άγαρ. Ω φίλοι Πατρίς, ω Ελλάς! Ποιον άρα και πότε θέλει γίνει της ανήσου ταύτης πάλι στο τέλος. Αντώνης Μαρτελάς, 1754-1819, έγινε ποιητής και δάσκαλος. Μαθητές του υπήρξαν ο Φόσκολος, ο Κάλβος και ο Σολωμός. Με το ακόλουθο ποίημα του Αντωνίου Μαρτελάου υποδέχτηκαν οι πολίτες στη Ζάκυνθο, τους Γάλλους, το 1977, όταν οι Δημοκρατικοί Γάλλοι κατέλυσαν τη Βενετική Δημοκρατία, ενώ ο Μάντζερος παρέδωσε στο Γάλλο στρατηγό βιβλίο με την Οδύσσια. Όθεν είστε των Ελλήνων, παλαιά ανδριωμένα, κόκαλα σκορπισμένα, τώρα λάβετε πνοή.
Στες φωνές της άλπιγκός μου, όχ το μνήμα να στηθείτε και το γένος σας να δείτε εις την πρώτη του τιμή. Ευανθία Καΐρη, αδελφή του Θεού Φουλικαΐρη, γίνεται πιο μικρή δασκάλα και μεταφράστρια έργων για να βοηθήσει το γένος να ελευθερωθεί. Αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή της, αγωνιζόμενη για την μόρφωση των κοριτσιών της πατρίδας της. Ο Αδαμαντής Κοραής, Σμύρνη 24 Τετάρτου 1743, Παρίσι 6 Τετάρτου 1833, με έγνοια πατρική, στήριξε την Ευανθία, στέλνοντάς της βιβλία και επιστολές, όπου της μιλούσε για την αξία της μόρφωσης, για την σοφία και την ευδαιμονία της ζωής, που δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς την αρετή. Πηγαίνει στην Ακαδημία μαζί με τον αδελφό της, τον Θεόφιλο Καΐρη. Σπουδάζει. Σπουδάζει. Είμαι σίγουρη πως η νέα σου φίλη με αυτό που κάνει θα ξεφύγει από το βαρύ σκοτάδι της αμάρτης. Μητέρα, μπορώ να πάω κι εγώ στην Ακαδημία. Είσαι μικρή ακόμα. Μα και η Βαθία τώρα έκλεισε το 13.
Είναι ανάγκη να μάθουμε γράμματα. Ο Σεβασμός Κοραής λέει πως δεν θα ελευθερωθούμε από τους Τούρκους όσο είμαστε στο σκοτάδι της αμάθειας. Θέλεις να γίνω εγώ η δασκάλα σου? Ό,τι μαθαίνω από τον αδελφό μου τον Θεόφιλο και από τους δασκάλους μου στην Ακαδημία θα τα διδάσκω και σε σένα. Θα ξεκινήσουμε με αρχαία ελληνικά και φιλοσοφία. Τι εννοώ? Λέω κι εγώ να στείλω ένα γράμμα στον δάσκαλο. Ποιον δάσκαλο? Στον Αδαμάντιο Κοραή, στη Γαλλία. Αλήθεια? Θέλεις να ακούσεις τη γράφη επιστολή? Ασπάζομαι σε πάτερ, σεβασμιότατε και δάσκαλε, και σε παρακαλώ θερμός να στείλεις κανέναν γαλλικών βιβλίων ηθικών ή καμίαν μικρών εγκυκλοπαίδιων δια τους παίδας, δια να το μεταφράσω κι εγώ και ούτω να ωφελήσω κατά τη δύναμή μου το γένος ημών. 2 Αυγούστου 1814, Κιδονίες, Ευανθρία, Εξάνδρου. Αμπρουάζ Διντότ, Περιγύησης στην Ανατολή, 1816 και 1817. Ποιος ποτέ θα μπορούσε να υποπτευθεί ότι στην άγνωστη αυτή πολύχνη της Ασίας, σε ένα μικρό φτωχικό σπιτάκι, κατοικούσε ένα κορίτσι με τέτοια εξαιρετική μόρφωση? Πόσες φορές δεν στενάξαμε μαζί για τις δυστυχίες της Ελλάδας? Πόσες δεν απευθύναμε θερμές ευχές να δούμε τους Έλληνας εξεγειρωμένους κατά τον τυράννο? Άκου τι γράφουν οι καπετενέοι στην πρώτη τους διακήρυξη. Στερημένοι από όλα τα δίκαιά μας, με μια γνώμη νομοφόνος, αποφασίσαμε να λάβουμε τα άρματα και να αρμίσουμε κατά τον τυράννο. Πάσα προς αλλήλους μας διχόνια, ως καρποί της τυραννίας, απερίφθησαν στον βυθό της λύθης και άπαντες πνεόμενων νοήν ελευθερίας. Ποιος θα πεις ότι άρχισε η επανάσταση? Ακριβώς! Η θυσία του Ρίγα, ο αγώνας του Κοραή, τίποτα δεν μπήκε χαμένο.